Έχουμε ακούσει πολλές φορές τις διαμαρτυρίες των πολιτών και των χριστιανών για το 666 το οποίο υπάρχει στις κάρτες, στον ΆΜΚΑ, σε διάφορους αριθμούς παντού και μας λένε ότι αυτό είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου και αν κανείς το πάρει δεν σώζεται κλπ. Και βέβαια οι πολίτες διαμαρτύρονται για τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό που σκέφτηκα σήμερα, ύστερα από μία διένεξη με μία εταιρεία τηλεφωνίας, ξέρετε, εκεί υπάρχουν πανέξυπνοι τρόποι για να σου παίρνουν τα χρήματα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχεις ένα πακέτο και μόλις το υπερβείς λίγο, καμιά φορά δεν ειδοποιείσαι ή δεν βλέπεις την ειδοποίηση και μετά αρχίζουν τα ποσά να είναι πολλαπλάσια. Δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσά των πακέτων. Και αυτό βέβαια συμβαίνει όταν ξεπερνάς τα λεπτά της ομιλίας, τα megabyte κλπ. Και δεν μπορείς να βγάλεις καμία άκρη διότι δεν υπάρχει πρόσωπο. Εάν ας πούμε για παράδειγμα έχεις ένα πρόβλημα με την Κοσμοτέ, με τη Wind, με τη Vodafone, δεν υπάρχει ο κύριος Vodafone, ο κύριος Wind, ο κύριος Κοσμοτέ με τον οποίο θα μπορούσες να συζητήσεις, να του πεις το πρόβλημά σου, να του πεις το παράπονό σου, να ζητήσεις μια λύση, να ζητήσεις εξηγήσεις. Δεν υπάρχει προσωπική επικοινωνία, προσωπική σχέση. Είναι πολύ δύσκολο, θα χρειαστεί να κάνεις ουρές, να περιμένεις είτε στο τηλέφωνο αρκετή ώρα και μετά, ακόμη και αν πας στα γραφεία τους, εκεί που τα πουλάνε τέλος πάντων αυτά τα πακέτα και πληρώνεις τους λογαριασμούς, ακόμη και αν πας σε αυτά τα καταστήματα, θα χρειαστεί να περιμένεις και μετά ένας απρόσωπος, ταλέπορος υπάλληλος, ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται για ένα πολύ μικρό μεροκάματο, θα σε εξυπηρετήσει, χωρίς βέβαια να μπορεί να σου δώσει εξηγήσεις για αυτό που σου συμβαίνει, χωρίς να είναι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται. Και αναρωτιέμαι και συλλογίζομαι σήμερα, με το να είμαι και θερμός, επειδή έρχομαι από ένα τέτοιο επεισόδιο μετά από μια συνομιλία με έναν υπάλληλο, κοιτάξτε τι γίνεται. Λες, ας πούμε, το 666, ο αριθμός του Αντιχρίστου και όποιος τον παίρνει δεν πάει στον παράδεισο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το δω. Μπορώ όμως να υποθέσω, χωρίς να αναλαμβάνω καμιά ευθύνη, θεολογική ιδιαίτερα, ότι υπάρχει μια συμπτωματικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια σύμπτωση. Από τη μια μεριά είναι ο αριθμός 666, είναι το ΆΜΚΑ, το ΑΦΗΜΗ, ταυτότητες, όλα αυτά, η απρόσωπη κοινωνία και οι απρόσωπες σχέσεις με την κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Δηλαδή, δεν υπάρχει, όπως είπαμε, κανένας σε μια τράπεζα, σε μια εφορία, σε μια τηλεφωνία, στη ΔΕΗ, οπουδήποτε, ο οποίος να είναι ο υπεύθυνος. Και εμείς τι κάνουμε τώρα ως πολίτες αυτής της εποχής? Βασανιζόμαστε και ταλαιπωρούμαστε προσπαθώντας να επιβιώσουμε και στην πραγματικότητα έχουμε έτσι οργανώσει τον τρόπο της ζωής μας ώστε να έχουμε συχνές συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες, είτε είναι το ίδιο το κράτος ως εφορία, είτε οι τηλεφωνίες που είπαμε κλπ, ιδιωτικές εταιρείες που σου πουλάνε το ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, και δεν έχουμε προσωπικές σχέσεις, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να πληρώνουμε όλους αυτούς τους λογαριασμούς και καταναλωνόμαστε και βέβαια ζούμε μια αλωτρίωση. Αυτή είναι η αλωτρίωση, δηλαδή δεν υπάρχει σχέση προσώπων. Είναι όλα απρόσωπα. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε το εξής. Δεν είναι το 666 το χάραγμα. Δεν είναι δηλαδή αυτό καθεαυτό το νούμερο και ίσως ούτε και το χάραγμα το ίδιο που θα μπει μέσα ως τσιπάκι. Ένα τσιπάκι δεν μπορεί να με βλάψει από μόνο του. Ένα νούμερο δεν μπορεί να με βλάψει. 666 ή 667 ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι 665. Δεν με βλάπτει. Αλλά στις προφητείες, οι προφήτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κοινωνία, ενότητα με το Θεό, μπόρεσαν, βγαίνοντας βέβαια από το χωρόχρονο το συγκεκριμένο, να διαβλέψουν και να προφητέψουν ότι θα έρθει μια εποχή που αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν χαμένες τις ψυχές τους, θα είναι απομακρυσμένοι από το Θεό και όχι μόνο από τον Θεό τον Γιαχβέ ή από τον Θεό
της Αγίας Τριάδος, την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά θα έχουν χάσει και τη συνέστηση του ιερού. Θα έχει πεθάνει ο Θεός μέσα τους, κατά τον Νίτσε, αλλά και επίσης θα έχουν χάσει το πρόσωπό τους. Δηλαδή, θα είναι εξαρτήματα μιας μηχανικής κοινωνίας. Και θυμάμαι ένα τραγούδι του Άσιμου, το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να το προσεγγίσω λίγο ερμηνευτικά, που έλεγε ο ταλέπορος ο Άσιμος ότι εκπορνεύεσαι κουρέλι στην μπορντέλο κοινωνία, ξεπουλάς και την ψυχή σου για την υπεραυθονία, και μετά έλεγε, νομίζω, μία φράση, ρομπότ ανθρωπομήχανση και ξυπνοπνευματύπνωση, δεν θέλω να τη φάω, ξερνάω την μπαταρία, δεν εκτελώ εργασία. Ήτανε λίγο πρώιμη εποχή που τα έλεγε αυτά, ένας σε εισαγωγικά προφήτης με έναν άλλο τρόπο, ένας άναρχος άνθρωπος, ο οποίος και αυτός μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι θα γίνει εξάρτημα μιας κοινωνίας η οποία λειτουργεί ρομποτικά και θα είναι και αυτός ένα ρομπότ. Και λέει, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και είπε αυτή την περίφημη φράση, αν το προσεγγίσω το πείμα κάποια φορά, το τραγούδι του αυτό, να το αναλύσουμε, ξερνάω την μπαταρία, δεν εκτελώ εργασία. Γιατί τώρα και που εκτελείς εργασία τελικά τι κάνεις? Αυτή όλη η εργασία που εκτελείς και τα χρήματα που κερδίζεις δεν σου αποφέρουν χαρά, διότι εξουθενώνεσαι μέσα σε υπηρεσίες και σε εργασιακά συστήματα, σε επαγγέλματα τα οποία σε συντρίβουν, σε συνθλίβουν και σε κάνουν να χάσεις την ανθρωπινότητά σου, μετά αναγκάζεσαι να πληρώσεις όλους αυτούς τους λογαριασμούς στις απρόσωπες αυτές εταιρείες, οι οποίες σε εξουθενώνουν κι αυτές και πάλι χάνεις την ανθρωπινότητά σου εκεί πέρα, γιατί όσα κερδίζεις τα δίνεις, και εξουθενωμένος κάποια στιγμή γυρίζεις μετά από τη δουλειά στο σπίτι σου για να συναντήσεις άλλους εξουθενωμένους ανθρώπους, που η γυναίκα σου ίσως δουλεύει και αυτή για να μπορέσει να πληρώνει και αυτή λογαριασμούς και να καταναλώνεται τα στοιχειώδη που δεν είναι βασικές σου ανάγκες, ουσιώδεις, θεμελιώδεις, αλλά έχουμε μάθει να τις καταναλώνουμε μέσα από τις διαφημίσεις κλπ. Το σύστημα όλο πώς λειτουργεί δηλαδή, και τα παιδιά σου, τα οποία και αυτά, αν δουλεύουν πολύ για να μπορέσουν να μπουν στα πανεπιστήμια εν τέλει και να γίνουν σωστά, πώς να πούμε τώρα, εξαρτήματα του συστήματος, και όλοι τρελαμένοι σε μια κατάσταση, παλεύουμε αυτό που δεν παλεύετε και καταφέρνουμε αυτό που δεν καταφέρνετε. Και ζούμε μακριά από τη χαρά, από την ευτυχία, από την ειρήνη, από την εσωτερική αρμονία και την κοινωνική αρμονία και την αρμονία στις σχέσεις μας, και βέβαια και μακριά από το Θεό και μακριά από την αγάπη, και χάνουμε τον εαυτό μας. Οπότε λέμε, στους έσχατους χρόνους, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η έσχατη χρόνη, σε εισαγωγικά, οι άνθρωποι είναι χαραγμένοι από τον Αντίχριστο, σαν να έχουμε μια σφραγίδα δαιμονική δηλαδή μέσα μας, και έχουν χάσει το Θεό και κολλάζονται. Δηλαδή και κόλαση την προγευόμαστε ήδη, ίσως τη ζήσουμε και μετά, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει και μεταθάνατον ζωή, αλλά την προγευόμαστε την κόλαση. Είναι αυτό που ζούμε τώρα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και κάνουμε πράγματα συνήθως που δεν μας ενδιαφέρουν και δεν είναι σημαντικά για μας, και αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες, σε πολυεθνικές κλπ, για να προωθήσουν προϊόντα, αλλά και σε πολλές άλλες εταιρείες, πουλάνε πράγματα που είναι άχρηστα ουσιαστικά για τις ανάγκες μας, και δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε Θεό, άρα να τη η κόλαση, να το χάραγμα, να η σφραγίδα. Ίσως είναι μία σύμπτωση. Έτσι, δηλαδή είναι ότι εκείνη την εποχή που διείδαν οι προφήτες και διέβλεψαν ότι θα είμαστε σφραγισμένοι με τον Αντίχριστο, του Αντιχρίστου δηλαδή, και δαιμονιώδης ως άνθρωποι, είναι η εποχή που έχουμε και τα νούμερα αυτά. Και είμαστε και οι ίδιοι νούμερα. Και σιγά σιγά καταργούνται δομές οι οποίες μας έδιναν ζωή, ψυχή. Έτσι, δηλαδή όπως για παράδειγμα
οι μικρές κοινότητες στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι για χιλιατηρίδες. Δεν υπάρχει πια η μικρή κοινότητα που όλοι γνωρίζονται με όλους και ανταλλάσσουν τα προϊόντα έτσι, χέρι με χέρι. Δηλαδή εγώ θα σου δώσω καρπούζια και εσύ θα μου δώσεις ψάρια, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και είμαστε λίγο χαμένοι μέσα σε ένα χαοτικό, ρομποτικό εργοστάσιο, το οποίο δεν ξέρει και αυτό τι παράγει. Είναι μια κατάσταση τραγική. Θυμάμαι και τον πατέρα Κλεωμένη, αυτόν τον άναρχο παπά, νομίζω πως αν και ο Άσημος θα ήταν παπάς, θα ήταν σαν τον Κλεωμένη κάτι, ο οποίος φωνάζει το 666 παντού, το «Αν καταφύγει, μην πάρετε». Και το σκέφτομαι ως εξής. Εντάξει, δεν είναι το θέμα αν θα έχω το αφημί ή αν θα έχω την ταυτότητα ή αν θα έχω την κάρτα του πολίτη, πώς τα λένε όλα αυτά εκεί πέρα, το ΆΜΚΑ κλπ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι άμα τα πάρεις αυτά και είσαι μέρος του συστήματος, καταστρέφεσαι ο ίδιος. Άρα εκεί μπορεί να δικαιωθεί και ο Κλεωμένης και οποιοδήποτε άλλος φανατικός χριστιανός γκρινιάζει και φωνάζει και διαμαρτύρεται. Γιατί γίνεσαι μέρος αυτού του συστήματος και δεν υπάρχεις ελεύθερα ως άνθρωπος. Δεν μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις, ας πούμε. Αυτό δεν είναι αγορά και πώληση πια. Αυτό είναι κόλαση. Λοιπόν, απλώς καταθέτω μία μαρτυρία για προβληματισμό. Να μην χάνουμε το κουράγιο μας. Έχουμε πάντοτε δυνατότητες ελευθερίας. Είπα τον πόνο μου και τον μοιράστηκα μαζί σας. Να είστε καλά.